Βαγενάς, αλλάζει και πάλι με το Μετενίδη. Ο Μάτιτς ο οποίος θα πάει σαν σε προπόνηση μέχρι το Καλάθι και τα Τρίκαλα. 3:50 ακόμα για το τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Η Λευκάδα προηγείται με 5, 37-42. Λάθος από το Κατσαρέκι, κρυβρισμός από τους παίκτες των Τρικάλων. Και ο Μάτιτς ο οποίος θα πάει μέχρι το Καλάθι και θα ευστοχίσει. 37-44 διαφορά, 7 πόντων του φιλοξενούμενου. Ματενίδης στον Μάρτζο, είναι ο Μάτιτς ελεύθερος. Θα κάνει τη διείσδυση στον Μανούσο. Από το high post δεν τα καταφέρνει. Το rebound από τον Μάτιτς ήταν τυχερό στην προκειμένη φάση. Ένα ο Μανούσος, δύο ο Ακτύπης και δύο ο Μάτιτς για λογαριασμό της Λευκάδας και ένα ο Θοδωρής Παναράς. Ενώ τώρα ο Μάτιτς ξεχάστηκε κάτω από το καλάθι. Μείωσε και υπάρχει κακή συνεννόηση μεταξύ της front line της ομάδας της Δόξας. Μάτιτς ωραία προσποίηση και αφήνει το καλάθι ανάμεσα σε Βοηβατόπουλο και Γεωργιανό. Thank you.
Ματενίδης και πάλι Μάρτζος. Το jump shoot από τον Μάτις, το οποίο είναι εύστοχο. 14-15 προβάλλει. Δεν τον έχουμε συνηθίσει. Τώρα σε πιο ασφαλή χέρια, όπως αυτά του Ορέστη Ματενίδη. Στη γωνία ξεμαρκάρει ο Μάτιτς, θα ευστοχίσει από τη weak side, τρίτη κεφαλή. Ο Τότσιος τώρα πάνω και ξανά ο Καπινιάρης για την παγίδα. Αμαρκάρει ο Μάτιτς όμως, θα ευστοχίσει. Είναι εύστοχος ο παίκτης της Λευκάδας από το...